όραση είναι μια μαθησιακή διαδικασία για τον ανθρώπινο εγκέφαλο. Όταν γεννιόμαστε δεν ξέρουμε να βλέπουμε, μαθαίνουμε να βλέπουμε. Αν λοιπόν αυτό το πράγμα δεν το μάθουμε σωστά, με δύο ματάκια που βλέπουν καθαρά, θα δημιουργηθούν προβλήματα τα οποία συνοδεύουν ένα παιδί για όλη τη ζωή. Δηλαδή του δημιουργούν μόνιμες βλάβες. Ο προληπτικός λοιπόν παιδοφθαλμολογικός έλεγχος μπορεί να ανοιχνεύσει τα προβλήματα εκείνα και θα δημιουργήσουν μια μόνιμη διαταραχή στην όραση του παιδιού και να τα προλάβουν. Ειδικές ηλικίες για να γίνεται ο προληπτικός παιδοφθαλμολογικός έλεγχος είναι στη γέννηση, στο πρώτο, το τρίτο και το πέμπτο έτος της ζωής. Αυτό μπορεί να το κάνει είτε ένας ιδανικά ένας παιδοφθαλμίατρος, είτε ένας εξειδικευμένος παιδίατρος, ή αν δεν υπάρχει κάτι από όλα αυτά, ακόμα και ένας νοσηλευτής ο οποίος έχει γνώσεις παιδοφθαλμολογίας και μπορεί να εκτιμήσει κάποια πράγματα, τουλάχιστον στα πολύ μικρά παιδιά. Στα μεγαλύτερα παιδιά χρειάζεται ένας ειδικός έλεγχος που πρέπει να τον κάνει ο ειδικός γιατρός. Αυτό έχει να κάνει με την ηλικία του παιδιού. Αν το παιδί είναι πολύ μικρό, κυρίως περιλαμβάνει ένα ανατομικό έλεγχο. Όσο μεγαλώνει το παιδί και μπορεί να συνεργαστεί, μπορούμε να εκτιμήσουμε και αντικειμενικά αλλά και υποκειμενικά την όρασή του. Δηλαδή, να συνεργαστεί το παιδί, να μας πει ορισμένα πράγματα, να δούμε πόσο καλά βλέπει. Αυτό μπορούμε να το δούμε τα τρία και μετά. Γι' αυτό, αν με ρωτήσετε ποια είναι η πιο κρίσιμη εξέταση όλη αυτή στην πια παιδική ηλικία, στην παιδική ηλικία, είναι η εξέταση των 3 ετών. Εκεί μπορούμε και να εκτιμήσουμε πώς βλέπει το παιδί, γιατί συνεργάζεται. Αλλά και αν συμβαίνει κάτι, μπορούμε γενικά να το προλάβουμε. Αντίθετα, δυστυχώς, στα ιατρία έρχονται παιδιά 5, 6, 7 ετών με έναν αστιγματισμό από τη γέννηση, με έναν καταράκτη, με κάποιο άλλο πρόβλημα, μια μοιοπία υψηλή συγγενή, που πια έχουν μια μόνιμη βλάβη στην όρασή τους που δεν μπορεί να διορθωθεί.